αρκετές ελμές σε όλη την Ελλάδα τη σημερινή μέρα πήγαν στους συλλόγους διδασκόντων, καταγράψαν τα προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία και κάνουν πολύμορφες κινητοποιήσεις στις διευθύνσεις όπως κάνουμε και εμείς στο Υπουργείο. Αυτό που προτάσουμε είναι το κίνημα να επιβάλλει τους όρους με τους οποίους τα σχολεία θα μπορέσουν να ανοίξουν με ασφάλεια τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς αλλά και για τους συναδέλφους. Και τώρα αλλά και για το Σεπτέμβρη και για το επόμενο διάστημα συνολικά. Σε πλήρη αντίθεση με αυτό το πνεύμα είναι η απόφαση της πλειοψηφίας της ΟΛΜΕ η οποία από το πρωί λειτουργεί προβοκατόρικα για το κίνημα. Πήραν την απόφαση όνειδος να προχωρήσουν σε μια απεργία χωρίς να βάλουν καν κινητοποίηση και καλούσαν όλοι λίγο πολύ τους συναδέλφους Πέμπτη Παρασκευή να πάρουν άδεια με κάθε τρόπο να μην πάνε στα σχολεία. Αντί λοιπόν το κίνημα να διεκδικήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις, αντί το κίνημα να στραφεί στο Υπουργείο Παιδείας για να αναλάβει τις ευθύνες του, να καταλογίσει στο Υπουργείο Παιδείας τις ευθύνες γιατί το σχολείο δεν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια, έστρεψαν τα βέλη των διάφορων καλοθελητών στα μέσα ενημέρωση το πρωί ενάντια στον κλάδο. Θεωρούμε αυτή την απόφαση απαράδεκτη. Οι κινητοποιήσεις μας, οι δυναμικές, οι απεργίες που θα ακολουθήσουν έχουν σαν στόχο πρώτον να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια, δεύτερον να μπλοκάρουμε το νομοσχέδιο το οποίο είναι και απαράδεκτο στο περιεχόμενό του, αλλά και απαράδεκτος ο χρόνος και ο τρόπος που έρχεται. Η Ομοσπονδία κινείται δυστυχώς λόγω της πλειοψηφίας σε ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Καλούμε το κάθε πρωτοβάθμιο σωματείο, τους συλλόγους στην πρωτοβάθμια, τις ΕΛΜΕ, τους συλλόγους διδασκόντων, τους συλλόγους γονέων, τα μαθητικά συμβούλια, πενταμελή, δεκαπενταμελή, όλοι μαζί να δώσουμε αυτή τη μάχη σε αυτούς τους δύο άξονες. Αυτός είναι ο δρόμος που μπορεί να κάνει την πάλη μας αποτελεσματική. Ούτε οι υπεκφυγές, ούτε τα τερτύπια, ούτε οι μικροπαραταξιακές και μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Το ξέρουμε το δρόμο της συμμαχίας, αυτός είναι που θα μας βγάλει μπροστά. Αυτό το νομοσχέδιο να μην κατατεθεί. Τα καλυμμένα σώματα έχουν φωνή. Απαιτούμε να πάρθουν μέτρα και για τις οικογένειες εκείνες που φροντίζουν, διαμένουν με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Είναι μεγάλο το ποσοστό των εκπαιδευτικών και συνολικά των δημοσίων υπαλλήλων που φροντίζει περιθάλπη άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και για την κατηγορία αυτή δεν προβλέπεται δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, καμία άδεια. Επίσης καταγγέλνουμε το απαράδεκτο γεγονός της περικοπής των αποδοχών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, δηλαδή της άδειας για την προστασία και φύλαξη των παιδιών. Θα χρεωθούν μέρες κανονικής άδειας, που σημαίνει ότι στο τέλος του χρόνου θα υποστούν περικοπές στις αποδοχές τους από το επίδομα μη λήψης άδειας. Πρόκειται για γεγονός απαράδεκτο, αφού εξαναγκάζονται να πάρουν την άδεια, εξαναγκάζονται να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι, μια και τα δημοτικά ή βροχονηπιακή σταθμή παραμένουν κλειστά και την ίδια στιγμή βλέπουν τις αποδοχές τους να περικόπτονται χωρίς δική τους ευθύνη.